των Τουρκοκυπρίων, εν μέσω μάλιστα των αντιδράσεων του Τατάρ. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Μάριο Πελεκάνο είναι απόψε μαζί μα στι τομέ. Εγώ πάντω, κύριε εκπρόσωπε, αισθάνομαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα και δεν το θεωρώ ρατσισμό να τιμώ την καταγωγή μου. Καλησπέρα σα, καλώ ήλθατε. Καλησπέρα και σε εσά, καλησπέρα και στου τηλεθεατέ μα. Λοιπόν, η πρόταση του Προέδρου ήταν να ξεκινήσουμε από αυτό. Ήταν προϊόν σκέψη ή ήταν προϊόν αυθόρμητης αντίδρασης έναντι μιας πολύ μεγάλης πρόκλησης από τον κατοχικό ηγέτη. Ο πρόεδρος έχει προβεί σε μια δήλωση η οποία ταυτόχρονα περιείχε και μια πρόταση. Προς αποφυγή των οποιονδήποτε παρερμηνειών θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο πρώτο ακριβώς σημείο της πρότασης ο, πρότα... ο πρόεδρος εξηγεί ότι παραμένει δεσμευμένος σε μια λύση όπως αυτή καθορίζεται από τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου τι συμφωνίε, ε, συγγνώμη, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίω το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Στη συνέχεια προχωρά απαντώντα στα όσα έχει αναφέρει ο κύριο Τατάρ και καταθέτει μία πρόταση, ουσιαστικά εκθέτοντα τον κύριο Τατάρ, ο οποίο από τη μία αναφέρεται στα δικαιώματα που προκύπτουν από τη Συμφωνία Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη προβάλλει όλους τους τελευταίους μήνες αξιώσεις για αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων και βεβαίω κάτι που αποσκοπεί στη λύση δύο κρατών. Επομένω, ο πρόεδρο έχει υποβάλει μία συγκεκριμένη πρόταση, καλώντα του Τουρκοκύπριου να επιστρέψουν ουσιαστικά στι θέσει που προβλέπει το Σύνταγμα, όπω είναι η δικαστική ή εκτελεστική εξουσία, για παράδειγμα, ενώ ταυτόχρονα να ξεκινήσει ένα διάλογο για τι περιοχέ που θα διοικούνται από τι δύο κοινότητε, πάντα όμω και τονίζεται αυτό στη δήλωση του Προέδρου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, είναι ομολογουμένος μια πρόταση που προκάλεσε έτσι αμηχανία, ταρακούνησε. Αυτή η πρόταση θα υποβληθεί και στα Ηνωμένα Έθνη από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πλησιάζει και η περίοδο τη Γενική Συνέλευση. Θα μεταβεί Νέα Υόρκη, εξ όσων έχω δει από τι επίσημε ανακοινώσει. Και θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρας. μια πολύ χρυσή ευκαιρία εκεί. Δεν έχουμε δει ακόμα από χθε μέχρι σήμερα κάποια αντίδραση πάνω στην πρόταση, δηλαδή πάνω στα σημεία τη πρόταση από τον κύριο Τατάρ ή την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μάλιστα, ο κύριο Τατάρ ψεύτω το βράδυ έχει πρόβει σε συγκεκριμένη δήλωση. Είχαμε και νωρίτερα σήμερα μία ανακοίνωση από πλευρά τη λεγόμενη Προεδρία χωρί να γίνεται καμία αναφορά στην πρόταση του Προέδρου. Έτερων εκάτερων όμω. Αυτό που. Εμεί δεν είμαστε απορριπτικοί. Αυτό εμείς... ακριβώ θα θέλαμε να σημειώσουμε ναι. ότι η δική μα πλευρά εξακολουθεί ή να προβαίνει σε προτάσει σε μια προσπάθεια για άρση του αξιό αδιεξόδου. Αυτό που βλέπουμε να επαναλαμβάνει συνεχόμενα και σε κάθε ευκαιρία η άλλη πλευρά είναι ότι απαιτεί αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων για να προσέλθει στις συνομιλίες. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό που αποδεικνύει ουσιαστικά ποια είναι η πλευρά η οποία προσπαθεί να εξεύρει λύσεις για άρση του αδιεξόδου και ποια είναι η πλευρά η οποία επιμένει σε θέσεις οι οποίες είναι και απαράδεκτες και φυσικά εκτός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι. Όμως θα υποβάλει αυτή την πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη. Όταν γίνονται συζητήσει κυρία Αργυρού σε, σε ένα πλαίσιο συζητήσεων που επαναλαμβάνονται με τα ενομένα ΕΕ έθνη σε ένα πλαίσιο μια προεργασία πριν από την γενική συνέλευση όπως θα έχουμε τώρα τις επόμενε μερικές εβδομάδε, είναι φυσικό να συζητούνται διάφορα θέματα. Θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα θέμα που θα συζητηθεί mm -hmm. στα πλαίσια μια γενικότερη συζήτηση. Mm -hmm. Επαναλαμβάνω όμω. Να έχουμε προστοκίε από τη νέα Υόρκη. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η δική μα πλευρά συζητά. Κάποιε επιλογέ οι οποίε νοουμένου ότι αυτέ οι επιλογέ εμπίπτουν στο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι συμφωνίε ε, υψηλού επίπεδου και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το αν θα γίνει τελικά κάποια συνάντηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα το καθορίσουν οι εξελίξει που θα έχουμε το αμέσω επόμενο διάστημα. Άρα, να κρατάμε, λέτε, μικρό καλάθι βλέποντα και το πώ αντιδρά η κατοχική πλευρά. Τις τελευταίες μέρες Αν η άλλη πλευρά Εμένει σε αυτή τη θέση Την οποία ε, τονίζει σε κάθε περίπτωση Για αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων Αντιλαμβάνεστε ότι Η συγκεκριμένη θέση δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από την πλευρά μας Τώρα, Σήμερα η κυβέρνηση Δέχθηκε επίθεση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ μέρους τη ε, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Του λέει πρόεδρα, πρόεδρε, ε, μας οδηγείς πάλι σε αδιέξοδο και στην πραγματικότητα μας απομακρύνεις από το τραπέζι του διαλόγου. Και είπατε κι εσείς ότι και οι παραχωρήσει έχουν τα όρια τους. Δηλαδή πόσες παραχωρήσει κάναμε, τι παραχωρήσει κάναμε έως τώρα. Η δική μας πλευρά έχει όλο το προηγούμενο διάστημα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Θα υπεθυμίσω την πρόταση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να υπεθυμίσω επίσης το διορισμό ειδικού αντιπροσώπου που επιθυμούσε ε, να διορίσω ο Γενικό Γραμματέα, τον οποίο δεν έκανε αποδεκτό για άλλη πλευρά. Είναι πάμπολε οι φορέ που η δική μα πλευρά έχει επιχειρήσει την άρση του αδιεξόδου και δυστυχώ βρίσκουμε συνέχεια τον τοίχο που ονομάζεται αδιαλαξία τη Τουρκία και τη τουρκοκυπριακή πλευρά. είναι ίσω και οι παρασκηνιακέ παρεμβάσει των Βρετανών. Αυτέ δεν πρέπει να τι. Ε, τις ξεχνάμε. Είδαμε τον ρόλο που διαδραμάτισαν α, το τελευταίο διάστημα και βεβαίως και το πώς επηρεάζουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Η κυρία Λούτ παρεμπιπτόντως θα έρθει, δεν θα έρθει, έχουμε ενημέρωση. Μας είπε. Δεν έχει καθοριστεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Είναι γεγονό ότι τι προηγούμενε εβδομάδε γινόταν αναφορά ότι η επίσκεψη θα συνέβαινε κάποια στιγμή τέλο Αυγούστου, αρχέ Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε στο τέλο Αυγούστου. Ναι. Θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε αν και πότε τελικά η κυρία Λούτ θα επισκεφθεί την Κύπρο. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε που σα είχαμε εδώ απόψε μαζί μα. Να είστε καλά. Θα σα έχουμε συχνά. Ευελπιστώ. Στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάος, τρόμος, πανικός και απόγνωση.